αυτό που λέει είναι αυτή η μονή του Ρεχάγκελ με αντίπαλο μια ομάδα που, όπως είπα προηγουμένως, μάλλον προς σκόπους θύμιζε, πέταξε έξω από τη 18άδα όλους τους πιτσιρικάδες. Έξω ο Παπασταθόπουλος, έξω ο Νίνης, έξω ο Πλιάτσικας από τη 18άδα και μέσα ο Πατσαντζόγλου. Δηλαδή, παιδί μου, αυτό πράγμα ούτε ο Θεός το διάολος το θέλει. Με τον Λουξεμβούργο πέρυσι. Βάλε ένα-δυο πιτσιρικάδες μέσα. Και έξω τελείωσαν την αποστολή. Και μέσα ο Λιμπερόπουλος. Και μέσα ο Χαριστέας. Και μέσα ο Δέλλας που ήταν και τα Βαδίας. Και ο Παπασταθόπουλος, ο Νίνης. Εντάξει, λέω για τον Πλιάτσικα, πρώτη συμμετοχή. Το καταλαβαίνω. Βάλε μέσα και τον Γιανακόπουλο να δες τον γλυκό. Εσύ να μιλάω, δε μάγκα, που είσαι 150 κιλά. Γιατί σίγουρα μέσα στους τηλεθεατές είναι και μερικοί τροφαντοί, παχύσαρκοι. Απευθύνομαι λοιπόν σε όλους αυτούς που είναι πάρα πολλά κιλά. Δεν μου λέτε, δε μάγκες, στην ηλικία που είστε και με τα κιλά που έχετε και που δεν παίζετε μπάλα, ούτε γυμνάζεστε, ούτε κάνετε προπονήσεις. Αν σας πετάξω το τόπι, μπορείτε να στο πάρετε την μπάλα? Εγώ στοιχηματίζω πως ναι, μπορείτε. Υπάρχει ένα σπίτι στον κόσμο που αν του πετάξει την μπάλα έτσι, τη σταματάει με το καλάμι και τη φεύγει 5 μέτρα μακριά. Το όνομα αυτού Χαριστέας. Δεν το ξέρω αυτό πράγμα, Χαριστέας. Δεν μπορεί να μην στο πάρει την μπάλα. Τι είναι αυτό το πράγμα,